Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο οδηπορικό της εκπομπής Dolce Vita. Ένα καινούργιο επεισόδιο. Είναι ένα ταξίδι που κάναμε πριν λίγες ημέρες στη Βουδαπέστη. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέφτομαι τη Βουδαπέστη και αυτή τη φορά θα σας τη δείξω διαφορετικά. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής θα είναι αφιερωμένο στην νυχτερινή βόλτα μας στη Βουδαπέστη. Και το δεύτερο, με το φως ημέρας, θα δούμε όλα τα μνημεία και βεβαίως την φοβερή πανοραμική άποψη από το κάστρο της πόλης, από το κάστρο των ψαράδων, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Αφορμή για αυτό το ταξίδι ήταν και η δική μου επιθυμία να επισκεφτώ για μια ακόμη φορά τη Βουδαπέστη, αλλά και η απλόχερη φιλοξενία ενός ανθρώπου που ασχολείται με τον τουρισμό στην περιοχή. Πρόκειται για τον αγαπητό φίλο Θεόδωρο Σκεύη, ο οποίος διατηρεί στη Βουδαπέστη επί σειρά ετών το Θεό Tours. Ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς μας βλέπετε στην κεντρική Ελλάδα, αν έχετε επισκεφθεί τη Βουδαπέστη, να σας ξενάγησε, να σας καλωσόρισε και με το χαμόγελό του να σας βοήθησε να περάσετε καλά στην φιλόξενη Βουδαπέστη ο Θόδωρος Σκεύης. Μια μορφή για τον τουρισμό, θα έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε. Του έχω πάρει και μια συνέντευξη. Ένα παιδί της Διασποράς, ένα παιδί που έφυγε από την Ελλάδα τα πέτρινα χρόνια, κυνηγημένος ως αριστερός, και αυτός και τα αδέρφια του. Ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, τον οποίο ευχαριστώ προκαταβολικά για την φιλοξενία και για την ξενάγηση στη Βουδαπέστη. Η φιλοξενία του Θόδωρου του Σκεύη ήταν τέτοια, κυρίες και κύριοι, που κάποια στιγμή, το πρώτο βράδυ κυρίως,
Επιστράτευσε έναν ταξιτζή, ο οποίος μιλάει ελληνικά, το Γιώργο. Ένα καταπληκτικό τύπο. Προκειμένου να μας κάνει βόλτα στην νυχτερινή πόλη. Η φωνή που θα ακούτε, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο, θα είναι η φωνή του Θόδωρου του Σκεύη. Και βεβαίως θα παρεμβαίνω κι εγώ. Είναι τα πρώτα λεπτά που μπαίνουμε στην πόλη, ψάχνουμε να βρούμε που είναι το ξενοδοχείο. Και σε λίγη ώρα, αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο, αφού συναντηθούμε με τον ξεναγό και φίλο μας, θα μπούμε σε ένα ταξί για να κάνουμε την νυχτερινή βόλτα στη Βουδαπέστη. Εδώ βρισκόμαστε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Κάνουμε μια κουβέντα με τον Θόδωρο το Σκεύη. Έχουμε ειδοποιήσει τον Γιώργο τον ταξιτζή να έρθει να μας πάρει και τον περιμένουμε. Η παραμονή μας στη Βουδαπέστη έγινε τις ημέρες όταν τελείωναν τα Χριστούγεννα. Ίσως να ήταν και το τελευταίο βράδυ που συναντήσαμε στολισμένη την πόλη και σε λίγο θα δείτε πόσο μα πόσο όμορφα είναι στολισμένη χριστουγεννιάτικα αυτή η πόλη.
Η Βουδαπέστη, κυρίες και κύριοι, να σας πω λίγα λόγια, είναι η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και έδρα της κομιτείας της Πέστης. Έχει περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και λίγο παραπάνω. Η Βουδαπέστη έγινε μια ενιαία πόλη που καταλαμβάνει και τις δύο όχθες του ποταμού Δούναβη με τη συγχώνευση στις 17 Νοεμβρίου του 1873 της Βούδας και της Πέστης. Πάμε όμως να ακούσουμε τι λέμε μέσα από το ταξί καθώς έχει ξεκινήσει η βόλτα μας. Τώρα. Ο δρόμος αυτός είναι η μεγαλύτερη λεωφόρος της Βουδαπέστης, 4 χιλιόμετρα, 100 μέτρα, έχει 5 ονομασίες, αρχίζει από το όνομα του Ιωσήφ, του Φρανσίσκου και εδώ είναι της Ελισάβετ, έριζε της Σύσης. Στη συνέχεια είναι της Μαρίας Θερεσίας και στο βάθος είναι του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, του Στέφανου, του Ίστβαν, που ο Πατριάρχης μας ο Βαρθολομαίος το 2016 Απριλίου τον έκανε και Άγιο της Ορθοδοξίας. Και είναι ο μοναδικός βασιλιάς, ο οποίος είναι Άγιος στην Ουγγρική Καθολική Εκκλησία από το 1083 μετά Χριστόν και από το 2016 Απριλίου και στην Ορθοδοξία. Ήτανε παρακλάδι του Δούναβη και υπήρχε ένα μεγαλοπνοές σχέδιο του Ferenc Reiter, ενός μεγάλου Ούγγρου αρχιτέκτονα. Γίνει κανάλι, να γίνει κανάλι όπως στη Βενετία, με κόντολα, με βαπορέτο να περνάς. Μη έχοντας λεφτά δεν το κάνανε και το 1880 με 1914 χτίστηκε όλη αυτή η περιοχή. Και το ένα κτίριο είναι ωραιότερο από το άλλο, είναι σε εκλεκτικό ρυθμό και μοιάζει πολύ με το Παρίσι, με το Σαμ-Σελιζί του Παρισίου. Πράγματι, και τώρα μάλιστα που είναι έτσι χριστουγεννιάτικα στολισμένο είναι φανταστικό, απίθανο, απίθανο. 4 χιλιόμετρα δρόμος, ο πιο κεντρικός δρόμος λοιπόν της Βουδαπέστης, αυτός που διασχίζουμε αυτή την ώρα κυρίες και κύριοι, είναι η νυχτερινή μας βόλτα με τη βοήθεια ενός καλού φίλου του Γιώργου, ο οποίος είναι ταξιτζής, έχει πατέρα Έλληνα και μητέρα Ελληνίδα. Ελληνίδα. Α, μάλιστα. Οι Πυρώτες. Από ποιο σημείο, από ποιο μέρος, κύριε Γιώργο? Κόνιτσα. Κόνιτσα. Από την Κόνιτσα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιώργος θα μας κάνει μια βόλτα μέσα στην πόλη προκειμένου να δούμε τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της Βουδαπέστης. Αυτά που πρέπει να δει ο κάθε επισκέπτης όταν θα έρθει εδώ. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια βόλτα με ένα βαπορέτο όπου θα δούμε πλέον την άλλη πλευρά της Βουδαπέστης. Τώρα θα διασχίσουμε όλο το δρόμο αυτό μέχρι κάτω ή θα πάμε κάπου? Θα στρίψουμε δεξιά, θα διασχίσουμε ένα μέρος της ωραιότερης λεωφόρου της Βουδαπέστης, της λεωφόρου του Κόμι Άνδρασι Γιούλα, του Ιούλιου Άνδρασι, ο οποίος το 1870-80 ήταν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, αργότερα υπουργός των εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγαρίας, ηγετικός τέλεχος του Ουγγρικού λαού, που μαζί με τη Σύση και με άλλους Ούγγρους πολιτικούς δημιουργήσαν το 1867 την Αυστρο-Ουγγαρία. Έπαιξε ρόλο σημαντικό η πριγκίπισσα Σύση εδώ στην Ουγγαρία, έτσι? Πολύ τεράστιο ρόλο. Οι Ουγγαρές τη θεωρούσαν, αν και Βαβαρέζα η καταγωγή της, τη θεωρούσαν Ουγγαρέζα βασίλισσα, αν και άνοιγε στον οίκο των Αμσβούργων. Ναι, ναι, ναι. Και η Σύση αγαπούσε πάρα πολύ τους Ούγγρους, αγαπούσε πάρα πολύ τους Έλληνες, ήξερε ελληνικά, τον όμηρο τον διάβασε στα αρχαία ελληνικά. Αγαπητό της ήρωας ήταν ο Αχιλλέας, το Αχίλλειο της Κέρκυρας είναι δικό της έργο και εδώ στην Ουγγαρία, υπάρχουν λεωφόρος, πλατείες της Σύσης και οι Ουγγαρέζοι ακόμα και σήμερα με λατρεία και με θαυμασμό μιλούν για το πρόσωπό της. Δηλαδή τέτοιο στολισμό δεν συναντάει κανείς πλέον σε μεγάλες πόλεις και μάλιστα σε εποχή κρίσης. Πράγματι εδώ πέρα νομίζει κανείς ότι είναι στο Παρίσι,
Καθώς φτάνουμε στην αψίδα, σε αυτό το άγαλμα της ελευθερίας, είναι εκεί. Όχι, είδα το μνημείο της Ηλετίας, το μνημείο της Ηλετερίδος, το Millennium. Είναι η μνήμη της καθόδου των 7 Αγγλικών φυλών, οι οποίες το 895-896 μετά Χριστόν κατεβήκανε στην σημερινή τους πατρίδα και 38 μέτρα ύψος είναι. Αύριο θα το δείτε έτσι και την ημέρα. Να το περιγράψουμε λίγο όταν θα πλησιάζουμε, γιατί δεν μας βοηθάει και η κίνηση των αυτοκινήτων. Για να καταλάβω τώρα, είμαστε στο κομμάτι της πέστης. Στις πέστης. Στις πέστης και φτάνουμε στην πλατεία των Ηρώων, που είναι από μίμηση της πλατείας Κονκόρ του Παρισίου. Και το 1896 οι Ουγγαρές γιορτάζαν τα 1000 χρόνια από την καθόδου των 7 Ουγγρικών φυλών. Και τότε έγινε ό,τι βλέπετε εδώ γύρω τριγύρω, θα έλεγα από το 1802 ως το 1896 χτιστήκανε. Και πρώτα απ' όλα είναι το μνημείο της Ηλετίας, το οποίο αποτελείται από τη στήλη του Αρχάγγελου Γαβρίλ και 38 μέτρα ύψος και έχει ένα ημικύκλιο 85 μέτρα μάκρος, 25 μέτρα ύψος. Στην κορυφή είναι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο αγαπητός Αρχάγγελος της Παναγίας. Είναι γι' αυτό το λόγο μόνο εδώ ότι εκείνο τον ιερό ο Πάπας της Ρώμης, ο Ποντίφικας, ο Σιλβέστριος ο δεύτερος γαλλικής καταγωγής Ποντίφικας ήταν, έκανε ένα στέμα το οποίο πρόβλεπε να το δώσει στον βασιλιά της Πολωνίας. Και λέει ο θρύλος, ο μύθος, η ιστορία, στον ιερό το του πρόβαλε ο Γαβρίλος και του είπε μην το δίνεις στους Πολωνούς, δώσ' το στους Ούγγρους, γιατί οι Ούγγροι θα είναι αυτός ο λαός που θα αγωνιστεί θαραλέα ενάντια στους άπιστους, εννοούν τους Τούρκους αυτή την περίπτωση, γιατί οι Ουγγαρέζοι το 1456 με τη μεγάλη νίκη τους στο Βελιγράδι σταμάτησαν την προέλαση των Τούρκων προς την Ευρώπη. Γι' αυτό δίκαια πολλοί ιστορικοί λένε ότι η Ουγγαρία έσωσε την Ευρώπη από τους Τούρκους. Θα στρίψουμε δεξιά, φαντάζομαι, έτσι, όπου πλέον αρχίζει και εξαπλώνεται, ας πούμε, η πόλη με τα κάστρα της, που είναι χαρακτηριστικά έτσι της ούγγρικης τέχνης. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το σκηνικό όπως είναι εδώ στημένο μπροστά μας. Θα κάνουμε αριστερά. Εδώ... το Μουσείο Ιστοά Τέχνης, γκαλερί ζωγραφικής γλυπτικής σε καθαρό ελληνικό κλασικό ρυθμό, σαν να βλέπεις ένα περίφημο ελληνικό ναό, το 1894-96 έγινε και οι δύο αρχιτέκτονες, ο Σίκεντας και Χέρτσοκ, Ουγγαρέζοι ήταν και αυτοί κάνανε από την άλλη πλευρά το... Βλέπεις την Ακαδημία Αθηνών βασικά. Ακριβώς. Ναι. Και από την άλλη πλευρά είναι το Μουσείο Καλών Τεχνών της Ουγγαρίας και η πλατεία αυτή είναι και η πλατεία των παρελάσεων πριν από την πολιτική αλλαγή. Εδώ κάναμε παρελάσεις. Τώρα η Βουδαπέστη έχει 73 μουσεία. Το ένα είναι ωραιότερο από τα άλλο. Όλη η χώρα 801 μουσεία. Και εδώ σε λίγο θα γίνονται διεθνείς φήμης εκθέσεις σύγχρονης τέχνης και ντόπιας και ξένης. Κομμάτια της Βουδαπέστης, κυρίες και κύριοι, πλατεία Ηρώων με το άγαλμα της Χιλιετίας, με όλο αυτό το σκηνικό αριστερά και δεξιά, με τα τεράστια αγάλματα που παρουσιάζουν ήρωες από μια εποχή παλαιότερη. Μέσα στην καρδιά του χειμώνα, στις αρχές του νέου έτους του 2012, βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη. Για δεύτερη φορά στη Βουδαπέστη να στηρίξουμε καλύτερα, να στηρίξουμε πιο αναλυτικά με ένα εξαιρετικό τίμα ανθρώπων που είναι δίπλα μας αυτή τη φορά. Είναι ο κύριος Θόδωρας, ο οποίος άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι μια ζωντανή βιβλιοθήκη σε ό,τι αφορά τον τουρισμό της Βουδαπέστης και της Ουγγαρίας γενικότερα. Βλέπετε γύρω-γύρω από αυτήν την τεράστια πλατεία πώς είναι όμορφα τα κτίρια, με κυρίαρχο
αυτό εδώ αριστερά, που νομίζει κανείς ότι είναι στην Οδό Ακαδημία στην Αθήνα, αλλά είναι στη Βουδαπέστη. Και βεβαίως χαρακτηριστικό κομμάτι της Βουδαπέστης αυτά τα κτίρια εκεί, που θα τα συναντάμε συνεχώς από εδώ και πέρα. Και καθώς θα ταξιδεύουμε μέσα στο ποτάμι, θα δούμε αριστερά και δεξιά μας πάρα πολύ όμορφα τέτοια κτίρια να υψώνονται, που να θυμίζουν ότι βρίσκεσαι, όχι να θυμίζουν, που παρουσιάζουν αυτό που λέμε Ουγγαρία. Παλιά Αυστρο-Ουγγαρία, σημερινή Ουγγαρία. Μια πόλη μυθική, μια πόλη πανέμορφη, ίσως από τις καλύτερες της Ευρώπης, η Βουδαπέστη, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Κύριε, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα το βράδυ, με αυτό το απίστευτο ψοφόκρο που κάνει, ξεκινάει εδώ το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πατινάζ. Και βεβαίως το γήπεδο Πατινάζ είναι υπαίθριο, βρίσκεται δίπλα από βασικά ανάκτορα της Βουδαπέστης και είναι μια μαγική βραδιά. Μια μαγική βραδιά. Ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος, αρχίζει και έρχεται εδώ πάνω στην εξέδρα. Είναι ντυμένοι καλά με τα σκουφιά τους. Και σε λίγο, ενώ ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες, στείνονται οι κάμερες, θα ξεκινήσει εδώ, στη Βουδαπέστη, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πατινάζ. Ας πάμε όμως και από μία άλλη πλευρά, πάνω από τη γέφυρα, να δούμε καλύτερα την εικόνα. Λοιπόν, μιλάμε για πράγματα πολύ όμορφα, που δεν συναντάει κανείς εύκολα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτή η κουλτούρα που υπάρχει εδώ, στην Βουδαπέστη, δεν συναντιέται σε άλλες πόλεις του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, αν εξαιρέσουμε ας πούμε τη Μόσχα. Οι επισκέπτες λοιπόν και οι θεατές αυτού του φοβερού θεάματος, όσοι αντέξουν το κρύο, μπορούν να καθίσουν και σε αυτήν εδώ τη γέφυρα. Και κοιτάξτε παρακαλώ εικόνα. Να αντέξει μόνο ο πειρατέρ, μην το χάσουμε. Κοιτάξτε εικόνα, τα κτίρια αριστερά και δεξιά και όλο το σκηνικό όπως είναι διαμορφωμένο. Ανάμεσα από δύο παλάτια διαφορετικού ρυθμού, διαφορετικής τεχνοτροπίας και διαφορετικής εποχής ενδεχομένως, έχει στηθεί μια υπαίθρια τεράστια πίστα, Πατινάζ, και σε λίγο θα ξεκινήσει εδώ το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βρισκόμαστε εδώ. Ήταν ανέλπιστη χαρά για μας όταν πληροφορηθήκαμε ότι το πρώτο βράδυ που βρεθήκαμε στη Βουδαπέστη θα γινόταν αυτή η πανευρωπαϊκή διοργάνωση. Με διοργάνωση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων τηλεοπτικών καναλιών, είναι εδώ το Euronews και άλλα ευρωπαϊκά κανάλια, και αν μπορεί λίγο να κάνει ένα zoom η κάμερα εκεί κάτω στην εξέδρα, που είναι μια μπάντα που πιανίζει προφανώς για λογαριασμό κάποιες αντιπροσωπείας. Το κρύο είναι υπερβολικά τσοχτερό, γιατί φυσάει. Αλλά η εικόνα είναι μοναδική.
Είναι χίλιες λέξεις. Είναι μια εικόνα που σας δίνει αποκλειστικά η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, που μέσα στην οικονομική κρίση, στην παγκόσμια οικονομική κρίση, καταφέρνει και ταξιδεύει στα πιο όμορφα σημεία του κόσμου για να σας μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και χαράς σε όλους εσάς που είστε στο σπίτι σας και δεν μπορείτε να ταξιδέψετε για διάφορους λόγους, ή ακόμη και σε εσάς που πρόσφατα έχετε ταξιδέψει, έχετε έρθει εδώ και τώρα ξαναβλέπετε ζωντανά μέσα την εκπομπή Dolce Vita τη Βουδαπέστη στο σπίτι σας, χωρίς να κάνετε απολύτως τίποτα και χωρίς να πληρώσετε και τίποτα. Πράγματι, κυρίες και κύριοι, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Sad, et tu diabolique ou divin.